Πάμε στο θέμα της στήλου. Πάμε στο θέμα της στήλου, γιατί είναι ένα έγκλημα, ένα πολύ βάναυσο έγκλημα, όπως είναι κάθε ανθρωποκτονία. Αλλά μιλάμε για μια νέα κοπέλα, ζούσε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Long Island. Την σκότωσε ο πρώην σύντροφός της και πατέρας του παιδιού τους, ένα μικρό παιδί είχαν. Η γυναίκα αυτή ήταν ιδιαίτερα αγαπητική εκεί που ζούσε, και στην Τήλο και στους 12 νήσους που ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο δράστης συνελήφθη, όπως είναι επόμενο, αλλά υπάρχει πραγματικός θρήνος. Δείτε. Στις φωτογραφίες κρατάει σφιχτά τη νεογέννητη κόρη της. Η 29χρονη Ειρήνη δολοφονήθηκε βάναυσα στο σπίτι της στο Long Island της Αμερικής από τον ενδιαστάση σύζυγό της το Σάββατο 12 Μαρτίου. Βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τις παρακτικές φωνές της για βοήθεια, με τους γείτονες να βγαίνουν έντρομοι στο δρόμο για να δούνε τι συμβαίνει. Ο 34χρονος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την άτυχη κοπέλα, η οποία εξέπνευσε στο νοσοκομείο μία ημέρα αργότερα. Με το ίδιο μαχαίρι τραυμάτισε και την 22χρονη σύντροφό του, η οποία δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, ενώ στη συνέχεια έστρεψε το φωνικό όπλο στον εαυτό του και αυτοκτόνησε. Πείτε καλύτερα, έχω ακούσει για αυτό το κορίτσι. Ήταν ένα ενεργό μέλος της παροικίας εκεί στην Αμερική. Ο παππούς και η γιαγιά ήταν από την Τήλο. Και μάλιστα είχαν καταγωγή ο παππούς από το ένα το χωριό και η γιαγιά από την άλλη. Η 29χρονη που αφήνει πίσω της ένα μωράκι 17 μηνών είχε καταγωγή από την Τήλο και τη Μεσσηνία, με τους συγγενείς της στην Ελλάδα να είναι συγκλονισμένοι από την άγρια δολοφονία. Η πρώτη της ξαδέρφη, μιλώντας στο Live News, ανέφερε: «Η μαμά μου είναι σοκαρισμένη, ναι, δεν μπορεί να μιλήσει. Το κρύψαμε και δύο μέρες γιατί είχε ζάχαρο. Δηλαδή συγκλονιστήκαμε και εμείς ως οικογένεια και όλο το νησί». Οι γονείς της άτυχης Ειρήνης είναι συντετριμμένοι από την άγρια δολοφονία της μοναχοκόρης τους από τον ενδιαστάση σύζυγό της και πλέον καλούνται να φανούν δυνατοί για να μεγαλώσουν το εγγονάκι τους. Ακούσαμε ότι ήταν στα χωρίσματα, αλλά δεν ξέραμε κάτι άλλο. Δεν γνωρίζαμε ότι είχε προβλήματα η κοπέλα με τον άντρα της και έγινε ό,τι έγινε. Η μητέρα της ερχόταν και αυτή, έφυγε και εδώ τα ξαδέλφια, βέβαια έχει συγκλονιστεί όλη η κοινωνία μας, εδώ πέρα μικρή, δεν είχαμε ξανά πιο περιστατικό εμείς εδώ στο νησί, οπότε συγκλονισμένοι. Οι συγγενείς της 29χρονης Ειρήνης στην Αμερική έχουν ξεκινήσει να συγκεντρώνουν χρήματα στη μνήμη της, για να στηρίξουν οικονομικά την 1,5 ετών κόρη της Αλίσια, που καλείται να μεγαλώσει μόνη της πριν καλά-καλά προλάβει να γνωρίσει τη μητέρα της. Τόσο κρίμα πραγματικά. Ένα πανέμορφο νέο κορίτσι, μόλις έγινε μητέρα. Η Φρόσο, κυρία Ζήνη, ξανά εδώ, γιατί μας έχει μιλήσει η γιαγιά της κοπέλας. Για πες μας, Φρόσο. Ακριβώς, Νίκο, και κάποιες λεπτομέρειες που σοκάρουν. Η 29χρονη είχε πάρει το μωράκι της και είχε φύγει από το σπίτι όπου ζούσε με τον 34χρονο και είχε πάει στους γονείς της, καθότι εκείνος είχε συνάψει μια σχέση με άλλη κοπέλα. Το βράδυ λοιπόν του Σαββάτου της τηλεφώνησε η κοπέλα να πάει σπίτι, έτσι ώστε να συζητήσουν όλοι μαζί τις διαδικασίες του διαζυγίου. Αυτός για κάποιο λόγο νευρίασε. Από ό,τι μας λέει και η γιαγιά, έπαιρνε κάποια φαρμακευτική αγωγή λόγω μιας ψυχικής νόσου που είχε. Νευρίασε και έτσι, Νίκο, δολοφόνησε και τις δύο κοπέλες. Για να την ακούσουμε την γιαγιά της δολοφονημένης κοπέλας. Τηλεφώνησε αυτός για να συνονοηθούν να πάρουν το διαζύγιο όπως είναι στη μέση και να δώνει κάτι στο παιδί. Η εγγονή μου πήγε και αυτό το ζήτημα που σας λέγω. Και μετά πρώτα χτύπησε τα δυτικά που είχε μαζί του και η Ειρήνη ήταν ρίτη και άκουσε τη φωνή και ανέβηκε πάνω να δει τι συμβαίνει και την έπιασε και αυτή. Τις αρχές έλεγε συγγνώμη αυτό που έκανα, κατάστρεψα την οικογένειά μου, το παιδί μου. Τώρα τελευταία είχε γίνει άλλος άνθρωπος. Είχε εξεφανιστεί και είχε περίπου σχεδόν δύο μήνες να δει το παιδί. Δεν τον ήθελε και το παιδί γιατί δεν τον έζησε. Ο παιδί θα το αναλάβει η κόρη μου. Γιατί είχε μια αρρώστια τελευταία. Από λογικό της λέω, Ειρήνη μου, πρόσεχε, πρόσεχε.
Ένας χρόνος έχει περάσει από τότε που ξεκίνησε όλη αυτή η περιπέτεια με τον COVID. Ένας πολύ δύσκολος χρόνος. Να παλέψεις για την υγεία τόσων συνανθρώπων μας. Και μαζί να πρέπει να προστατεύσεις και τη δική σου υγεία. Αυτή τη στιγμή όμως έχουμε στα χέρια μας ένα εμβόλιο. Και αυτό τα αλλάζει όλα. Το εμβόλιο είναι ζωή. Ο πρώτος πολίτης που εμβολίασα ήταν ένας πολύ συμπαθής ηλικιωμένος κύριος. Το ευχαριστώ που μου είπε, η ευγνωμοσύνη που είδα στα μάτια του, ήταν κάτι που δεν θα ξεχάσω όσο ζω. Και όταν φύγει αυτός ο ιός από τη ζωή μας, νομίζω θα έχω να το λέω, ότι ήμουν κι εγώ εκεί και έκανα το ρόλο μου όσα περισσότερα μπορούσα.